Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε τρίγωνα πανοράματος. Παίρνουμε δύο φύλλα κρούστας και τα λαδώνουμε. Τα κόβουμε σε λωρίδες. Εμείς τα κόψαμε σε τρεις. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Τυλίγουμε όπως σας δείχνουμε να γίνουν τρίγωνα. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Αν περισσεύει φύλλο το κόβουμε. Κόβουμε την μία πλευρά. Την ανοίγουμε και βάζουμε τσαλακωμένο αντικολλητικό χαρτί. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και τα λαδώνουμε. Τα ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα μέχρι να ροδίσουν. Όταν κρυώσουν αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί. Τα σιροπιάζουμε σε κρύο σιρόπι. Και τα αφήνουμε να στεγνώσουν. Σε 800 ml γάλα ενσωματώνουμε 2 αυγά. Και 60 γραμμάρια νιζεστέ. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. Σουρώνουμε το μείγμα. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμοι προσθέτουμε 50 γραμμάρια βούτυρο και αρωματίζουμε με 2 βανίλιες. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε να κρυώσει. Γεμίζουμε τα τρίγωνα με κρύα κρέμα και τα αφήνουμε για 4 ώρες στο ψυγείο. Προαιρετικά διακοσμούμε με σαντιγί πριν σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!